Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και πάμε τώρα στους φοιτητές που φιλοξενούμε απόψε στο στούντιο του Star, στο Ενικός, για να σχολιάσουν όσα άκουσαν και να ρωτήσουν. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Λέγομαι Λάμπρος Αναστασόπουλος και είμαι πρωτοετής στη Σχολή Νομικής Αθηνών. Κύριε Βορύδη, πέρυσι το Φεβρουάριο του 2014 βγήκαμε στις αγορές και ακούστηκε μια θριαμβολογία ότι δεν θα ξαναπαρθούν νέα μέτρα, η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα. Νέα μέτρα πάρθηκαν και θα πάρθουν κι άλλα. Αλλά μπορώ να δεχτώ τις σκληρές μεταρρυθμίσεις ακόμα και στο νεαρό της ηλικίας μου. Δεν μπορώ να δεχτώ όμως να απολύονται δάσκαλοι, να απολύονται καθηγητές, το πανεπιστήμιό μου να παρικμάζει όλο και περισσότερο και δεν μπορώ να δεχτώ περισσότερο όσον αφορά στο Υπουργείο που είστε κι εσείς να παρικμάζει η υγεία. Υπήρχαν πάρα πολλές απολύσεις νοσοκόμων, γιατρών, υπήρχαν αυξήσεις στα φάρμακα. Και τις προάλλες είδα ότι ένας άνθρωπος με 80% αναπηρία πήγε και δούλεψε. Αυτό δεν λέγεται σκληρές και πατριωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό λέγεται ανηθικότητα. Και μέσα σε αυτή την ανηθικότητα της κυβέρνησης, κύριε Σταθάκη, δεν μπορείτε, σαν ένα κόμμα που δεν έχετε κυβερνήσει ποτέ, που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ευθύνεστε για αυτό που συμβαίνει κάποια στιγμή στη χώρα, αυτή τη στιγμή στη χώρα, όσο και αν το λέει ο κύριος Βορύδης, να μην μπορείτε. Κανονικά θα πρέπει να έχετε αυτοδυναμία. Θα πρέπει να έχετε βαρύ 40%. Και την περνάτε για την περάσει ευρωεκλογές για 3%. Τώρα για 5 ακούω στη δημοσκόπηση του κύριου Χατζηνικολάου και ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις βγαίνει κάτω από το Σαμαρά στην προτίμηση. Και ακούμε ότι θα, νομίζω μέσα στα πολλά νούμερα που άκουσα πριν, ότι θα φύγει το 50% του χρέους αν γίνεται κυβέρνηση. Μέσα στη γενικότερη υποσχεσιολογία του Τσίπρα μετά τη ΔΕΘ, γιατί προετοιμαζόμαστε για εκλογές. Και επίσης άκουσα και από τον κύριο Βορύδη, επανέρχομαι σε εσάς, ότι τελείωσε το μνημόνιο και επιτέλους και όλοι χαιρόμαστε που τελείωσε το μνημόνιο και έρχεται το memorandum, το οποίο στα ελληνικά σημαίνει μνημόνιο. Εγώ που είμαι ένας φοιτητής και είμαι ένας νέος άνθρωπος και προσπαθώ όσο μπορώ να μορφωθώ και έχω φτάσει σε ένα σημείο καλό. Και ακούω αυτά τα πράγματα. Πιστεύετε ότι μπορείτε να με κοροϊδέψετε όταν ακούω κάτι τέτοιο? Πιστεύετε ότι μπορώ να τα δεχτώ? Πιστεύετε ότι όλους εμάς που είμαστε φοιτητές εδώ πέρα μπορείτε να τους κοροϊδέψετε? Το ερώτημα είναι περισσότερο ρητορικό και θα ήθελα περισσότερο να το σκεφτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Από ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Σταθάκη, ξεκινήστε εσείς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει προφανώς η έννοια της κοροϊδίας. Είναι δύο συγκροτημένες στρατηγικές στις οποίες... Πάντως σας έκανε και κριτική για το ότι με αυτή την εικόνα που υπάρχει θα έπρεπε τα ποσοστά σας να είναι μεγαλύτερα. Ναι. Αυτό το επιχείρημα τώρα είναι... Δεν ξέρω πώς μπορεί να απαντηθεί, επειδή πολύ αφορά την κρίση των πολιτών και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχει δοθεί ένα προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για κάποιους θα έπρεπε να έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς πάντως χτίζει κομμάτι-κομμάτι, νομίζω, και αυτό μπορώ να το υπερασπιστώ. Τη φυσιογνωμία και του τι θα κάνει και πώς θα το κάνει, επειδή δεν έχει κυβερνήσει κιόλας, το κάνει πολύ συγκροτημένα και με πολύ σταθερά βήματα. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν μια μεγάλη στροφή. Δείχνει το τι θα κάνουμε ανεξαρτήτως της διαπραγμάτευσης, ανεξαρτήτως του χρέους, ανεξαρτήτως του οτιδήποτε. Είναι ένα πρόγραμμα άμεσων μέτρων που δίνει το στίγμα μας και τη διάθεσή μας να παλέψουμε για 5 συγκεκριμένα πράγματα σε πρώτη φάση, χωρίς ανεξαρτήτως των μεγάλων προβλημάτων, που είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, μια προσπάθεια να ανακάμψει οικονομία με διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, να αποκαταστήσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κατώτατο μισθό και να κάνουμε κάτι στην απασχόληση. Αυτό δείχνει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από γενικά και πιο μεγάλα θέματα. Ήταν σημαντική στροφή και νομίζω ότι διευκόλυνε πολύ την σημερινή πολιτική κατάσταση. Λοιπόν, στον συνάδελφό μου, καμία απόλυση δεν έχει γίνει νοσοκόμων. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα ενημέρωσης. Καμία. Το σύστημα υγείας όλο έχει εξαιρεθεί από οποιοδήποτε σύστημα διαθεσιμότητας κινητικότητας. Κινητικότητας, ναι, μάλλον, αλλά όχι απόλυση. Έτσι. Υπήρχαν διαθεσιμότητες. Ναι, αλλά όχι απόλυση. Διαθεσιμότητα υπήρχε. Υπήρχαν άνθρωποι που για κάποιο καιρό δεν είχαν δουλειά. Να ξέρουμε τι λέμε. Όχι, εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Σας διαβεβαιώ. Καμία λοιπόν απόλυση. Καμία. Δεν εννοούσα τόσο πολύ ότι μπορεί να είμαι λάθος αυτό. Μπορεί να μην έχω σωστή ενημέρωση. Εννοούσα ότι χτυπήθηκε η υγεία και η παιδεία. Αυτό ανέφερα. Ναι. Όχι, να πούμε συγκεκριμένα. Από τις περικοπές. Είπατε ένα συγκεκριμένο από τα φάρμακα. Να σου πω. Περικοπές από τα φάρμακα. 5,2 δις πληρώναμε εξωνοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη πριν από 5 χρόνια. Ξέρετε που είναι τώρα? Στα 2. Έπρεπε να πληρώνουμε 5,2.
Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η προσαρμογή έχει γίνει διαρθρωτικά, έχει γίνει μέσα από μέτρα τα οποία κόβουν απίστευτες σπατάλες, σκανδαλώδεις, προκλητές συνταγογραφήσεις, ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο έπαιρνε τα χρήματα των ασφαλισμένων και των φορολογουμένων και στην κυριολεξία τα ρήμαζε, χωρίς καμία αποδοτικότητα για τους ασθενείς. Κοροϊδία. Σε μένα δεν μπορείτε να το πείτε, δεν ξέρω, μπορείτε να το πείτε σε κάποιον άλλον. Γιατί? Γιατί εγώ περιγράφω ακριβώς τι εννοώ. Εγώ είπα, τελείωσε ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός. Και πλέον δεν χρειάζεται να δανειζόμαστε από αυτόν τον συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μηχανισμό. Αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός, που σας θυμίζω τα λόγια μου για να δούμε αν σας έχω πει κάτι λάθος και αν σας κοροϊδεύω. Αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός ήταν συνδεδεμένος με αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία. Ταυτόχρονα όμως ήταν συνδεδεμένος και με μια σειρά από μέτρα τα οποία είχαν αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό είναι τα μέτρα, είναι το πολιτικό πρόγραμμα, αν θέλετε. Εγώ λοιπόν τι είπα, τελείωσε ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός, μαζί του τελειώνει μια αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία, υποκαθίσταται από μια γραμμή στήριξης, το αν θα λέγεται memorandum ή μνημόνιο, με συγχωρείτε, δεν έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά αυτό το οποίο είναι, τελειώνει η αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία, έρχεται για έναν χρόνο μια, ας το πω, ενδιάμεση και εν συνεχεία το δημοσιονομικό ευρωπαϊκό εξάμεινο που ισχύει για όλες τις χώρες. Και σας είπα ότι η δική μας πρόθεση, όχι η δική τους, είμαι ξεκάθαρος, δεν είναι να εγκαταλείψουμε τον δρόμο της δημοσιονομικής αρετής, δηλαδή να γυρίζουμε στα ελλείμματα, όπως δεν είναι και η πρόθεσή μας να εγκαταλείψουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θέλω να ελπίζω ότι δεν σας κοροϊδέψω σε κάτι. Ήμουν πολύ σαφής. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Πρόεδρο Αλέξανδρος. Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Και ουσιαστικά θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη, γιατί θριαμβολογείται για τον συσκελισμένο προϋπολογισμό, όταν είναι κάτι που ουσιαστικά δεν έχει κριθεί ακόμα, γιατί κρίνεται εκ του αποτελέσματος, και όταν οι ίδιοι δανειστές, με τα μοντέλα και τις υποθέσεις που έχουν φτιάξει, ουσιαστικά δείχνουν θετικό ΑΕΠ το 2018 και μετά. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα υπάρχει κάτι συσκελισμένο μέχρι τότε. Παρακαλώ. Εμείς έχουμε μία εμπειρία σε σχέση με αυτό. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Ότι είχαμε διαφωνία σε σχέση με τις εκτιμήσεις των δανειστών και στον προπέρσινο και στον περσινό προϋπολογισμό. Τη στιγμή της καταρτήσεως. Είχαμε διαφωνία. Υπήρχαν διαφορετικές εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών. Ποιο είναι το σημαντικό, το οποίο θέλουμε να το πούμε ως κυβέρνηση. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι επίτευγμά μας. Ότι εμείς είχαμε δίκιο και εκείνοι είχαν άδικο. Αυτό είναι το επίτευγμά μας. Λέμε λοιπόν, καταρτίζοντας αυτόν τον προϋπολογισμό, ότι καταθέτουμε, και αυτό είναι σημαντικό, τον πρώτο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Είναι πράγματι προϋπολογισμός. Σωστά. Αλλά έχουμε, και αυτό θέλουμε να μας το πιστώσετε, επιτυχημένη εκτέλεση δύο προϋπολογισμών, άρα έχουμε δείξει ότι μπορούμε να εκτελούμε τους προϋπολογισμούς, και δεύτερον, από μόνο του αυτό, η κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Γιατί στην πραγματικότητα μας βάζει τους ίδιους να κάνουμε επιλογές που από μόνες τους σε προϋπολογιστικό επίπεδο είναι εξαιρετικά δύσκολες. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα κύριε Χατζη Νικολάου και να σας ευχηθώ καρχικά χρόνια πολλά για τη γιορτή σας προχτές. Πέρασε αυτή τώρα, πάμε, προχωράμε. Θέλω να κάνω μια-δυο σύντομες ερωτήσεις στον κύριο Βορύδη. Όχι μία. Ονομάζομαι Ρούκος Χρήστος, φοιτός στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Κύριε Βορύδη, είπατε πριν από λίγο ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Από τη στιγμή που είναι βιώσιμο, τότε τι ακριβώς διαπραγματεύεσαι με την Τρόικα? Κάτι άλλο, σχετικά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε μια εβδομάδα από σήμερα σχεδόν αρχίζουν οι διαδικασίες για την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το όνομά του θα το μάθουμε σχετικά σύντομα ή δεν μας το λέτε για να μην το ματιάσουμε? Και κάτι τελευταίο. Αν στην Βουλή από την καινούργια χρονιά έρθουν καινούργια μέτρα, κατά πόσο είστε διαθετημένος να τα ψηφίσετε? Τρεις ερωτήσεις. Είναι σύντομα. Αν είναι βιώσιμο. Πολύ σύντομα. Και επομένως διαπραγματευόμαστε. Διαπραγματευόμαστε την ελάφρυνσή του. Και επομένως ανεξαρτήτως της βιωσιμότητας ενός χρέους, ένα χρέος μπορεί να πάει καλύτερα. Διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση μπορεί να σημαίνει καλύτερους όρους επιτοκίων, μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη περίοδος αποπληρωμής. Άρα είναι συγκεκριμένα πράγματα που διαπραγματευόμαστε. Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση, το είπα, να μπορούσαμε να επιτύχουμε και απομείωση. Θεωρούμε ότι αυτός είναι μη εφικτός στόχος.
Το δεύτερο με ρωτήσατε είναι για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι μέσα σε επόμενες μέρες ούτως ή άλλως θα γνωρίζετε το όνομα της προτάσεως που θα κάνουμε εμείς. Και θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή βεβαίως να ακούσουμε και την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν και φοβούμαι ότι εκεί θα συνεχίσουμε να περιμένουμε. Το τρίτο που με ρωτήσατε. Αν θα ψηφίζατε νέα μέτρα. Βεβαίως, θα ψήφιζα νέα μέτρα. Τι νέα μέτρα θα ψηφίζατε και τι όχι. Η απάντηση λοιπόν είναι εδώ η εξής. Προφανώς η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο διαπραγματεύονται τους όρους μέσα από τους οποίους θα χτιστεί αυτή η προληπτική γραμμή στήριξης. Θέλω όμως να διευκρινίσω, γιατί μπαίνει πάντα αυτό το θέμα, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές και υπάρχει κάτι το οποίο θα σταματούσε, τι δεν θα ψηφίζατε κτλ. Ακούστε, εμείς θέλουμε να έχουμε μία υπεύθυνη στάση εδώ. Διαπραγματευόμαστε σκληρά, γιατί αλλιώς θα είχαμε κλείσει από τον Αύγουστο τη συζήτηση, άμα ήταν τόσο απλό. Και αυτή η διαπραγμάτευση όμως δεν μπορεί να οδηγεί σε ένα πράγμα. Εδώ βάζουμε τη δική μας κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να οδηγεί στη διακοπή της χρηματοδότησης της χώρας. Αν διακοπεί η χρηματοδότηση της χώρας, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα, σας Κονδυλίδης Ανάσης ονομάζομαι. Θα ήθελα να κάνω δύο σύντομες ερωτήσεις στον κύριο Βορύδη. Κύριε Βορύδη, γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ξέρετε, επειδή είμαι και φοιτητής στην νομική, χάσαμε ένα εξάμεινο πέρυσι. Μας οστριμώξανε μέσα στα επόμενα δύο εξάμεινα, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ποια είναι η πρόταση, τι θα κάνει η κυβέρνηση για ένα καλύτερο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και επίσης φημολογείται, και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι πρόκειται να εξισωθούν τα πτυχία μας με αυτά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν γνωρίζω αν είναι για όλες τις σχολές, γνωρίζω για την νομική συγκεκριμένα. Θα ήθελα να μου πείτε. Αλλά επειδή ακριβώς σας είπα, δεν γνωρίζω ακριβώς σήμερα, θα ήθελα να με ενημερώσετε και για το σύστημα αυτό. Πολύ σύντομα όμως, παρακαλώ, δεν έχουμε το χρόνο να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία. Η απάντηση λοιπόν εδώ είναι η εξής. Έχουν γίνει μια σειρά από παρεμβάσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που, κατά τη γνώμη μου, βελτιώνουν το θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας των πανεπιστημίων. Αλλά όπως ξέρετε, τα πανεπιστήμια έχουν και αυτοδίκητο. Επομένως, οι δυνατότητες παρέμβασης της κυβέρνησης στον χώρο των πανεπιστημίων μπορεί να γίνει μόνο με θεσμικούς τρόπους. Στην πραγματικότητα, διαμορφώνοντας θεσμικά πλαίσια. Το πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια είναι πια ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Είναι ευθύνη των καθηγητών, του διδακτικού προσωπικού, είναι ευθύνη των Πριτάνων. Η απώλεια, παραδείγματος χάρη, του εξαμήνου στην οποία αναφερθήκατε, πρέπει κανείς να πει γιατί χάθηκε το εξάμηνο. Πρέπει να συζητήσουμε το τι γίνεται εκεί. Και βλέπω εγώ το τελευταίο διάστημα πράγματι σημαντικές παρεμβάσεις, στις οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν το περιβάλλον λειτουργίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Εξίσωση των πτυχίων, είπατε, των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία φέρνουμε προς συνταγματική μεταρρύθμιση, το να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επομένως, η θέση η δική μας είναι ότι πρέπει να υπάρξουν. Αλλά επί του παρόντος και δεν υπάρχουν και προφανώς δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια τα πτυχία. Έλατε. Τα ελληνικά. Διότι βεβαίως υπάρχουν διεθνή ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα οποία, όπως ξέρετε, με τη διαδικασία της ισοτιμίας αναγνωρίζονται. Πρέπει να ψάξετε. Ελάτε, το όνομά σας. Τι λέτε, κύριε Σταθάκη. Την άλλη φορά, αυτό το Χάρβαρντ, ότι δεν είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είναι μια χαρά ιδιωτικό. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Παλούμπη Κατερίνα και είμαι φοιτήτρια στο 4ο έτος στο τμήμα Γεωλογίας. Θα ήθελα να θέσω ένα βασικό θέμα της ανεργίας και κυρίως της νεανικής ανεργίας. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα μας παρέχει τη δυνατότητα ενός δημόσιου πανεπιστημίου και οι γονείς μας φροντίζουν να φτάσουμε μέχρι εκεί. Στο εξωτερικό υπάρχουν πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και σε άλλους τομείς. Και η ανεργία, η νεανική ανεργία, κυρίως στην Ελλάδα, πρέπει να ξεπερνά το 50%. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη τι μου προσφέρει εμένα η χώρα μου για να μείνω εδώ και τον κύριο Σταθάκη σαν αντιπολίτευση, τι θα μου προσφέρει η χώρα μου για να μείνω εδώ και να μην μεταναστεύσω. Μάλιστα. Με αυτό το ερώτημα θα κλείσουμε. Είναι το καλύτερο ερώτημα της βραδιάς. Παρακαλώ, κύριε Βορύδη, και μετά ο κύριος Σταθάκης. Να μην ξεκινήσω, ο κύριος Σταθάκης. Ελάτε. Ωραία. Όπως θέλετε. Κατά την κοινωνική. Ναι, ναι. Λοιπόν, η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή, διότι και είναι στο επίκεντρο όλης της συζήτησης. Το μνημόνιο θεωρεί ότι μειώνοντας το κόστος εργασίας και αυξεκάνοντας κάποιες άλλες από τις θεσμικές αλλαγές που υπονοεί ο κύριος Βορύδης, ότι η Ελλάδα θα βρει ένα ρυθμό ανάπτυξης οικονομίας
και ότι θα προσανατολιστεί σε κάποιο καινούργιο αναπτυξιακό μοντέλο. Στην πραγματικότητα αυτή η στρατηγική είναι τελείως λάθος για ένα απλό, πολύ απλό λόγο. Δεν ξεκινάει από το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Η Ελλάδα σήμερα, ο ένας στους δύο νέους, είναι πτυχιούχος ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Επαναλαμβάνω, ο ένας στους δύο νέους Έλληνες είναι απόφυτος ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Και 100 ευρώ να πάει ο μισθός, δεν πρόκειται να προσελκύσει καμία επένδυση ή να προσφέρει καμία ανάπτυξη, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό είναι προσανατολισμένο για άλλου τύπου δουλειές. Άρα, ποιο είναι το επίκεντρο, πρέπει να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο, αφετηρία να έχει το πραγματικό ανθρώπινο δυναμικό, άρα η οικονομία να στραφεί σε δραστηριότητες, τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβατούς με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτά τα τομείς είναι προφανώς ένα κομμάτι του παραγωγικού μας συστήματος και επιπρόσθετα οτιδήποτε έχει μεγάλη συσχέτιση, συνάρτηση με την τεχνολογία, την καινοτομία και αυτού του τύπου της υψηλής προστιθέμενης αξίας. Άρα η αλλαγή του μοντέλου πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα την οποία καλλιεργούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο, και με αυτό θα κλείσω για να μην μακρηγορήσω, μέχρι να συμβεί αυτό και μέχρι όλο να εγκαινιάσει και τα εργαλεία που πρέπει να έχει η κυβέρνηση, αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι δημόσιες που θα προκαλέσουν αυτή την αλλαγή, μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε κάποια μέτρα άμεσα. Αντί να περιμένουμε οι επενδύσεις να προκαλέσουν τη νέα απασχόληση, πρέπει να αντιστρέψουμε προσωρινά αυτό το μοντέλο, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόληση μέσα από ένα συγκροτημένο, καλά σχεδιασμένο, έκτακτο πρόγραμμα, το οποίο θα ενθαρρύνει με τη σειρά του να φτάσουμε σε ένα επίπεδο απασχόληση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Κύριε Βορύδη. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη απάντηση εδώ και υπάρχει και μια μικρότερη που, αν θέλετε, αφορά στοχευμένα μέτρα. Η μεγάλη απάντηση ποια είναι? Ο μόνος τρόπος για να φτιαχτούν, για να λυθεί το ζήτημα της ανεργίας, γενικώς της ανεργίας των νέων ειδικώς, είναι να υπάρξουν θέσεις εργασίας. Σε αυτό οι Έλληνες πολίτες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο δρόμους, σε δύο μοντέλα. Το ένα είναι αυτό το οποίο υπερασπίζεται ο κ. Σταθάκης. Ο κ. Σταθάκης πιστεύει ότι θα δημιουργήσει ανάπτυξη μέσα από δημόσιες επενδύσεις, δεν ξέρει που θα έχει τα λεφτά για να τις κάνει, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι σκέφτεται, μέσα από κρατικές επιχειρήσεις, άρα μέσα από διορισμούς στο δημόσιο, στην πραγματικότητα μέσα από μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία ή έτσι όπως το λένε τώρα πιο εναλλακτικά στο ΣΥΡΙΖΑ, μια σε κοινωνικά. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεστε. Μέσα σε μια κοινωνικά διευθυνόμενη οικονομία. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μοντέλο. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι η απόλυτη χρεοκοπία, δεν έχει πετύχει ποτέ πουθενά και παντού έχει οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Το δεύτερο μοντέλο είναι αυτό το οποίο υποστηρίζουμε εμείς. Αυτό λέει ότι για να μεγενθύνεις την οικονομία και να φτιάξεις θέσεις εργασίας, στην πραγματικότητα θες βασικό μοχλό ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα, θες ιδιωτικές επενδύσεις. Στην πραγματικότητα λοιπόν πρέπει να ενισχύσεις την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, που πράγμα το οποίο το κάνεις με διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Επειδή αυτό μπορεί να φαίνεται φυρημένο, εμείς λέμε ότι ήδη υλοποιείται. Γιατί? Γιατί ήδη έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται η ανεργία. Είναι ψηλά, αλλά αποκλιμακώνεται. Επομένως, ήδη βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που πια δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που χάνονται. Άρα, φτιάχνονται στις θέσεις εργασίας. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο μπορεί να περιμένετε? Μπορεί να περιμένετε μέσα από μια υγιή και αναπτυσσόμενη οικονομία τη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα απορροφήσει αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Σε επίπεδο στοχευμένων δράσεων, γιατί κανείς μπορεί να μου πει μέχρι τότε τι κάνουμε, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ευρύτατα προγράμματα, τα οποία αφορούν και την κατάρτιση και την επανακατάρτιση και την μαθητεία των νέων. Αυτά τα προγράμματα είναι επιχορηγούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν απασχολήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους αυτά τα προγράμματα και, κακά τα ψέματα, δεν λύνουν βεβαίως συνολικά το πρόβλημα. Βεβαίως και δεν λύνουν το πρόβλημα. Και έχουμε για πρώτη φορά μετά βεβαίως από δεκαετίες υψηλούς ρυθμούς μετανάστευσης νέων στο εξωτερικό. Βεβαίως, ξαναλέω, κύριε Χατζηνικολάου, αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα. Είπα το πρόβλημα πώς λύνεται. Λύνεται έτσι. Αλλά επειδή μπορεί να μου πει ο κ. Σταθάκης πότε θα το πετύχετε αυτό και πότε το 25 ή το 50% θα πέσει σε, αν θέλετε, χαμηλούς μονοψήφιους αριθμούς, η απάντηση είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό αύριο το πρωί. Εν τω μεταξύ, προκειμένου να απορροφηθεί αυτό, λειτουργούν αυτά τα προγράμματα. Μάλιστα. Τα οποία τρέχουν. Ευχαριστώ τον κύριο Σταθάκη, ευχαριστώ τον κύριο Βορύδη. Ευχαριστώ τους φοιτητές που βρέθηκαν απόψε εδώ. Ευχαριστούμε εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.